Άργησαν να ξυπνήσουν οι ακροατές, αλλά ξύπνησα για καλά. Ναι. Τα μηνύματα έρχονται σωριδών. Το ένα πίσω από το άλλο. Εντάξει, ο καθένας έχει τις απόψεις του, το κάθε κόμμα έχει τις απόψεις του, ο κάθε πολιτικός εκφράζεται με τον τρόπο που επιλέγει να εκφράζεται. Νομίζω όμως ότι θα πρέπει να κάνουμε μια σε βάθος συζήτηση. Ειδικά μεταξύ αυτών των δύο, διότι είναι από αυτούς που καταλαβαίνουν πολύ καλά την οικονομία. Και για... θα πρέπει να δοθεί χρόνος ακριβώς. Ακριβώς. Άρα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, δεσμευτήκαμε ενώπιον και του κ. Παπαδόπουλου και του κ. Παπαγεωργίου. Θα κάνουμε μια συζήτηση σε βάθος, για... ιδιαίτερα όταν θα πάει το πακέτο μέτρων στη Βουλή. Θα συζητείται και ο προϋπολογισμός, όπως είπε ο κ. Παπαγεωργίου. Είναι μια ευκαιρία για μια σε βάθος συζήτηση. Να πρασινίσουμε λίγο την εκπομπή. Να την πρασινίσουμε. Έχουμε μια πρόταση από πλευρά της ΕΔΕΚ για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων στις κοινότητες με αξιοποίηση χαλίδικων εκτάσεων. Είναι ο κύριος Νίκος Νικολαίδης, ο βουλευτής που έκανε αυτή την πρόταση. Καλημέρα, κύριε Νικολαίδη. Καλημέρα, κύριε Μιχαήλ. Καλημέρα, κύριε Παυλίδη. Σε τι αποσκοπεί αυτή η πρόταση? Διαβάσαμε την εισήγηση που έχετε καταθέσει. Διαρωτόμαστε όμως κατά πόσον οι οικονομικές συνθήκες που περνά ο τόπος τώρα μπορούν να σηκώσουν ένα τέτοιο κόστος. Είναι ακριβώς αυτές οι οικονομικές συνθήκες που περνά ο τόπος που κατά την άποψή μας επιβάλλουν τέτοιου είδους προτάσεις. Είδατε στην πρόταση μας, η πρόταση μας ουσιαστικά στόχο έχει να δώσει μια όσο δυνατόν μεγαλύτερη ενεργειακή επάρκεια στις κοινότητες μας. Παράλληλα, μέσα από αυτό το σχέδιο θα μπορούν τα κοινωνικά συμβούλια να έχουν και κάποιους πόρους, ούτως ώστε να ενισχυθούν οικονομικά και να μειώσουν την εξάρτηση που έχουν σε ό,τι αφορά χορηγίες από την κεντρική κυβέρνηση. Ταυτόχρονα, μέσα από την πρόταση, κατά την άποψή μας, θα μπορέσει η χώρα μας να καλύψει τον εθνικό στόχο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Όπως ξέρετε, έχουμε δεσμευτεί μέχρι το 2020 το 16% της παραγωγής ηλεκτρισμού στη χώρα μας να παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτό σημαίνει 600 ΜΒ, από τα οποία 600 ΜΒ, περίπου 200, θα πρέπει να προέρχονται με βάση το εθνικό σχέδιο δράσης από τα φωτοβολταϊκά. Η πρόταση μας ουσιαστικά περιλαμβάνει την αξιοποίηση ανεκμετάλλευτης χαλίδικης γης που αυτή τη στιγμή υπάρχει στις κοινότητές μας. Με βάση κάποιους υπολογισμούς μας και στοιχεία που πήραμε από το χρηματολόγιο, υπάρχουν πέραν των 15.000 τεμαχίων που έχουν εμβαδόν πάνω από 10.000 τετραγωνικά μέτρα, που είναι το ελάχιστο εμβαδόν που χρειάζεται για ένα φωτοβολταϊκό πάρκο των 150 κιλοβάτ. Από αυτά, ένα περίπου 20% πληρεί τις προϋποθέσεις για νότιο προσανατολισμό, εγκύτητα με την αρχή ηλεκτρισμού, να είναι προσβάσιμο, ούτως ώστε να μπορεί να αξιοποιηθεί ως φωτοβολταϊκό πάρκο. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, εμείς θεωρούμε ότι θα μπορούσε η κεντρική κυβέρνηση να επιβλέψει και να ρυθμίσει μια διαδικασία συγκρότησης αναπτυξιακών εταιριών, τις γνωστές συμπράξεις δημοσίου ιδιωτικού τομέα, με σκοπό την εγκατάσταση συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και διφωτοβολταϊκών στις χαλίτικες εκτάσεις που θα παραχωρήσει το κράτος στα κοινωνικά συμβούλια. Ποιος θα αναλάβει το κόστος, ακριβώς αυτό ρωτούμε. Να σας πω έτσι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ναι. Μέτοχοι σε αυτή την εταιρεία θα μπορούσαν να ήταν τα κοινωνικά συμβούλια και κάτοικοι των κοινοτήτων. Τώρα, για να πούμε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, ώστε να φανεί για ποιο πράγμα μιλούμε. Πάστε μια κοινότητα περίπου που έχει 400 κατοίκους. Μιλούμε δηλαδή για 130-140 νοικοκυριά. Αυτή η κοινότητα χρειάζεται ένα φωτοβολταϊκό πάρκο για να την στηρίξει ενεργειακά, περίπου της τάξης των 500 κιλοβάτ. Αυτό το ενεργειακό πάρκο για να γίνει χρειάζεται μια επένδυση που κυμαίνεται γύρω στα 1.000.000-1.200.000 ευρώ. Λοιπόν, εάν αυτή η επένδυση θα μπορούσε να καλυφθεί από την ολότητα των νοικοκυριών, θα αναλογούσε ένα ποσό γύρω στις 9.000 ευρώ για κάθε νοικοκυριό. Στην περίπτωση που αυτή η επένδυση δεν θα μπορούσε να καλυφθεί από τα νοικοκυριά, τα οποία νοικοκυριά θα μπουν στην επένδυση ακριβώς με στόχο να αποκτήσουν επάρκεια ηλεκτρικής ενέργειας, το υπόλοιπο της επένδυσης θα μπορούσε να το καλύψει το κοινοτικό συμβούλιο, ούτως ώστε επενδύοντας με ένα συγκεκριμένο ποσό από κονδύλια τα οποία θα μπορούσε να εξασφαλίσει με διάφορους τρόπους, θα έβαζε τις βάσεις για την απόκτηση ενός σταθερού εισοδήματος τα επόμενα χρόνια. Κύριε Νικολαίδη, πόσο αξιοπιστή είναι η υπολογισμή σας? Διότι επειδή
Εντάξει, εμείς εδώ ψάχνουμε το θέμα με τα φωτοβολταϊκά. Έχουμε την εντύπωση, τουλάχιστον αυτή την εντύπωση αποκομίσαμε μιλώντας με ειδικούς, ότι το κόστος είναι πολύ πιο ψηλό. Το κόστος, κύριε Παυλίδη, αυτό είναι. Με βάση ποιες τιμές? Με βάση τις τρέχουσες τιμές. Μιλούμε δηλαδή για ένα κόστος το οποίο αυτή τη στιγμή είναι 2,4 ευρώ ανά βατ. Μιλούμε για μια επιδότηση των 26 cent. Μιλούμε για ένα δανεισμό με ένα επιτόκιο γύρω στο 6%. Άρα μιλούμε για οικονομικά δεδομένα τα οποία δεν είναι έξω από την πραγματικότητα. Είναι στοιχεία τα οποία... Άρα λοιπόν αναφέρεστε και στην επιδότηση. Αναφέρουμε στην κρατική επιδότηση που υπάρχει αυτή τη στιγμή με τα σχετικά σχέδια που υπάρχουν. Πού υπάρχει αυτή η επιδότηση, κύριε Νικολαίδη? Υπάρχει στα σχέδια που... Εσείς έχετε υπόψη σας κατά το 2010 να έχει πάρει πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας επιδότηση για αυτά τα φωτοβολταϊκά? Ασφαλώς, κύριε Παυλίδη, έχουν εγκατασταθεί φωτοβολταϊκά των 150 κιλοβάτ, τα οποία έχουν επιδοτηθεί με πολύ περισσότερα από 26 cent, ήταν 34 cent κάποτε, τώρα είναι στα 26. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη διαδικασία... Κύριε Νικολαίδη, να σας πω ότι εγώ είμαι στα 34 και ακόμη περιμένω ένα χρόνο. Και συνάδελφοι οποίοι έκαναν από τον Ιούλιο του 2010 περιμένουν ακόμη. Γι' αυτό ρωτώ αν έχετε ακούσει. Αφήστε τι λέγετε και τι γράφετε στα χαρτιά. Εγώ σας λέω στην πράξη. Στην πράξη έχουν υπάρξει φωτοβολταϊκά πάρκα τα οποία έχουν τεθεί σε λειτουργία. Αυτό είναι μια άλλη ψυχή του προβλήματος. Οι καθυστερήσεις, οι μεγάλες καθυστερήσεις που δεν έχουν σχέση να κάνουν με την στενότητα χρήματος. Είναι Είστε μια όψη, σίγουρος, διότι η δικαιολογία που μας έδινε κάποτε ο κύριος Κασίνης είναι ότι δεν υπάρχουν χρήματα. Δεν υπάρχουν χρήματα για να δώσουν τις επιδοτήσεις. Ενώ έχουν εγκριθεί πολλοί, δεν έχουν πάρει τα χρήματα. Και εσείς έρχεστε και μας λέτε τώρα για μια επένδυση 1,2 εκατομμυρίων για κάθε κοινότητα 350 κατοίκων. Εντάξει, έχουν λεφθεί τόσα πολλά πράγματα για το θέμα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Πρέπει να αποφασίσουμε αυτή τη χώρα. Θέλουμε να προχωρήσουμε μπροστά, είτε δεν θέλουμε. Έχει καταστραφεί η ενεργειακή μας υποδομή με την τραγωδία στο Μαρί. Πρέπει να αποφασίσουμε, θα αναπληρώσουμε αυτή την ενεργειακή υποδομή 100% με συμβατική ενέργεια ή θα προχωρήσουμε κοιτάζοντας προς τα μπρος, όχι προς τα πίσω, με την αναπλήρωση της μέσα από τεχνολογίες πιο προηγμένες που συμπεριλαμβάνουν και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Εγώ θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας ότι αν είναι δυνατόν και το 100% της ζήτησης να το καλύπτουμε όχι από το φυσικό αέριο αλλά από τα φωτοβολταϊκά. Όμως ο Μιχάλης έθεσε το θέμα το οικονομικό προηγουμένως και το ερώτημα είναι με βάση και την εικόνα των οικονομικών που έχουμε σήμερα μπροστά μας, που έχετε εσείς τη βλέπετε και τη γνωρίζετε καλύτερα από εμάς, μπορεί αυτό το κράτος να αντέξει ένα τέτοιο άνοιγμα? Και δεν είναι μόνο δεν το κράτος. Επιλογή. Συγγνώμη κύριε Νικολαίδη, δεν είναι μόνο το κράτος. Λέτε για 9.000 δαπάνη για το κάθε νοικοκυριό. Μπορεί σήμερα ένα νοικοκυριό να αντέξει ένα ακόμα τέτοιο βάρος με τις αιθήκες που επικρατούν? Υπολογίζει και την επιδότηση ο κύριος Νικολαίδης στο 9.000. Ναι. Όχι, δεν είναι επιδότηση, είναι δαπάνη για κάθε νοικοκυριό. Δαπάνη στην αφού αφαιρεθεί η επιδότηση που θα πάρει από το κράτος. Όχι, είναι μια δαπάνη η οποία δαπάνη με βάση την επιδότηση που θα δίνεται από το κράτος στα 6 με 7 χρόνια θα έχει αποσβεστεί και από εκεί και πέρα το κάθε νοικοκυριό που θα έχει επενδύσει αυτή την δαπάνη θα μπορέσει να έχει ένα τέτοιο εισόδημα που να του διασφαλίζει ότι θα πληρώνει τους λογαριασμούς της αρχής ηλεκτρισμού με βάση το εισόδημα που θα έχει. Μιλούμε δηλαδή για μια ενεργειακή επάρκεια του κάθε νοικοκυριού. Είπατε αν έχει την πολυτέλεια του κράτος να εκπαιδεύσει αυτά τα κονδύλια. Όχι πολυτέλεια, έχει... δυνατότητα. Ούτε την δυνατότητα, δεν έχει την πολυτέλεια, εν πάση περιπτώσει, να μην ξοδεύσει αυτά τα κονδύλια. Δεν είναι πολυτέλεια, κύριε Παυλίδη. Καταρχάς είναι δέσμευση της Κυπριακής Πολιτείας, δέσμευση του κράτους μας, μέχρι το 2020 να έχουμε 600 μεγαβάτ, τα οποία θα πρέπει να παράγονται από πράσινη ενέργεια. Γιατί αν δεν τα έχουμε, το κόστος από αυτή την παρεκτροπή θα είναι πολλαπλάσιο. Η ρήπη που θα πληρώνουμε, το κόστος από την κατανάλωση σε πετρέλαιο θα είναι πραγματικά πολλαπλάσιο. Άρα θα πρέπει να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Έχω την εντύπωση ότι ο λόγος που δεν έχουν προωθηθεί όλες αυτές οι αδειοδοτήσεις δεν είναι τόσο η στενότητα χρήματος, είναι ενδεχομένως τα προβλήματα και οι αδυναμίες των κρατικών υπηρεσιών να προωθήσουν όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία έχουν η ίδια η κρατική υπηρεσία προκηρύξει, έχουν προσπαθήσει να εφαρμόσει και δεν μπορούν να τα
προωθήσουν με τους πρέποντες ρυθμούς. Κύριε Νικολαίδη, ξέρετε ότι σας εκτιμώ πάρα πολύ. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, επειδή υπήρξατε μέλος του Υπουργικού Συμβουλίου και είμαι σίγουρος εξάλλου δινόταν και στη δημοσιότητα ότι πολλές φορές συζητήσατε ενεργειακά ζητήματα. Εάν τα πράγματα ήταν τόσο απλά, γιατί δεν αποφασίσατε τότε ή μετά για το πώς θα χειριστείτε αυτά τα θέματα? Διότι πραγματικά, επειδή έρχονται και μηνύματα από ακροατές, οι οποίοι μιλούν ότι είναι πολύ πρόχειροι αυτοί οι υπολογισμοί και λέει ότι το κόστος θα είναι τεράστιο και η κυβέρνηση, το κράτος, δεν έχει αυτά τα χρήματα στην συγκεκριμένη στιγμή. Τι θα μπορούσατε να μας πείτε γι' αυτό? Κοιτάξτε, οι υπολογισμοί δεν είναι πρόχειροι, δεν είναι υπολογισμοί οι οποίοι δεν έγιναν μετά από αρκετή μελέτη, μετά από επαφή με υπηγικούς οι οποίοι ασχολούνται με τον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Εδώ πρέπει να δούμε το μακροπρόθεσμο όφελος κάποιων επενδύσεων που θα πρέπει να κάνει το κράτος. Πρέπει να δούμε τις υποχρεώσεις του κράτους, λοιπόν, και πρέπει να ζυγίσουμε τα πράγματα ούτως ώστε πάντα βρίσκουμε τις εύκολες δικαιολογίες. Η εύκολη δικαιολογία είναι ότι μα κοστίζει πολλά. Μα να τα αφήσουμε για μετά. Ξέρετε πόσα έργα έχουν αναβληθεί με την δικαιολογία ότι κοστίζουν πολλά και ερχόμαστε μετά από μερικά χρόνια να τα πληρώσουμε διπλά και τριπλά? Πρέπει επιτέλους να αποφασίσουμε ότι κάποιες επενδύσεις, έστω και εν μέσω αυτής της οικονομικής κρίσης, πρέπει να γίνουν, γιατί είναι επενδύσεις που θα διασφαλίσουν μια καλύτερη πορεία στο μέλλον. Πρέπει να δούμε το αύριο, τι θα φέρει το αύριο. Σήμερα μπορεί να έχουμε αυτή τη δυσκολία, εάν όμως δεν φροντίσουμε για το αύριο, μέσα από τέτοιους επενδύσεις, όχι μόνο στην ενέργεια, αλλά και σε όλα τα άλλα ζητήματα, ναι, τότε ενδεχομένως τα προβλήματα που θα έχουμε μετά από μερικά χρόνια να είναι πολύ μεγαλύτερα από αυτά που. Από την δυσκολία που θα μας φέρει μια προσπάθεια να επενδύσουμε προς συγκεκριμένες κατευθύνσεις αυτή τη στιγμή. Όταν αυτή η προσπάθεια, κύριε Παυλίδη, για να επανέλθω στην ερώτησή σας, όταν ήμουν στο Υπουργικό Συμβούλιο, είναι μια προσπάθεια η οποία δεν έχει αρχίσει εδώ και αρκετά χρόνια. Έγιναν προσπάθειες ασφαλώς, έγιναν τα συγκεκριμένα σχέδια, τα σχέδια δράσης, τα σχέδια ενθάρρυνσης, εγκατάστασης αυτών των συστημάτων. Δεν προωθήθηκαν ασφαλώς όπως θα έπρεπε να προωθηθούν με τους ανάλογους ρυθμούς, όπως δεν προωθείται τίποτε σε αυτόν τον τόπο, και δεν είναι ευθύνη της συγκεκριμένης κυβέρνησης, αλλά είναι μια διαχρονική ευθύνη. Οι γραφειοκρατικές διαδικασίες, οι ανεπάρκειες είναι, τσακίζουν και καθυλώνουν τα πάντα, και πρέπει κάποτε να μάθουμε ότι κάποια έργα πρέπει να προχωρούν. Αν δεν προχωρούν, μας κοστίζουν πολύ περισσότερο. Τώρα, φυσικά, μετά την καταστροφή στο Μαρί, αυτή η ανάγκη έχει ενισχυθεί. Έχουμε μια ευκαιρία εν μέσω της τραγωδίας να κινηθούμε προς διαφορετικές κατευθύνσεις από εκείνες οι οποίες μας εξασφάλιζαν μια προσωρινή, αν θέλετε, δυνατότητα να παράξουμε ηλεκτρικό ρεύμα μέσα από πετρέλαιο, το οποίο πετρέλαιο όμως κοστίζει δυστυχώς πολύ περισσότερο και από το φυσικό αέριο και από τις ανανεώσιμες. Θα έχουμε δικό μας φυσικό αέριο σε λίγα χρόνια, κύριε Νικολαίδη. Αν χειριστούμε σωστά τα ζητήματα, και ενώ συλλογικά και συνολικά να τα χειριστούμε, τότε ναι, θα έχουμε και δικό μας φυσικό αέριο και θα μπορούμε να εξάγουμε αυτό το φυσικό αέριο με τρομακτικές θετικές επιπτώσεις για τον τόπο. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε, θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Να είστε καλά, καλή μέρα. Αυτά από τον κύριο Νικολαίδη. Υπάρχουν και μηνύματα για αυτό το θέμα και δεν θα μπορούσαν να μην υπάρχουν, αφού ο Σταθμός μας ασχολείται πολύ συχνά με αυτό το ζήτημα. Είναι ένα μήνυμα που στέλνει ακροατής και οφείλω να πω ότι έχω διαβάσει ή με έχουν ενημερώσει ότι όντως η τεχνολογία των φωτοβολταϊκών βρίσκεται συνεχώς σε ανάπτυξη και ίσως αυτά τα πάρκα τα οποία εισηγείται ο κύριος Νικολαίδης να είναι μια ξεπερασμένη τεχνολογία. Εν πάση περιπτώσει, άλλος ακροατής μου στείλε μήνυμα στο κινητό. Μια πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση. Λέει, σε 3 χρόνια θα έχουμε επάρκεια, λέει, σε ενέργεια. Ναι. Να πάρουμε τα χρήματα από το φυσικό αέριο και να κάνουμε φωτοβολταϊκά πάρκ. Λοιπόν, πάμε τροχάδιν, αν είναι δυνατόν, με ταχύτητα 100 μέτρων. Στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, εφημερίδα Ο Φιλελεύθερος, επικίνδυνη δυστοκία, ολοήμερο παρασκήνιο χτες, σήμερα ο νέος πρωθυπουργός της Ελλάδας, τουρκικά παρατηρητήρια μέσα στην πύλα, οι συσπυρώσεις χρειάζονται καυγάδες, λέει, βλέπει λύσεις στις αρχές του 2012 ο Μπαρόζο. Συγγνώμη. Πολύ αισιόδοξο, λέω. Κοιμάται ύπνο βαθύ, νομίζω. Και αναμένουν ντάουνερ για τα περαιτέρω, αυτά από το Φιλελεύθερο.
Πάμε στη Χραυγή. Οι κινδυνολογίες βλάπτουν. Με σκληρή γλώσσα απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της επικρίσης της αντιπολίτευσης για την οικονομία. Πυρετώδης διαβουλεύσης Παπανδρέου Σαμαρά. Εμπλοκή με τον Λουκά Παπαδήμο και τους όρους που έθεσε. Ούτε το ΑΚΕΛ ούτε ο πρόεδρος βρίσκονται σε απομόνωση. Είναι δηλώσεις του μέλους του Κεντρικής Γραμματείας του Κόμματος Γιαννάκη Κολοκασίδη. Αντισυνταγματική συμμετοχή δημόσιων υπαλλήλων σε συμβούλια τοπικής αυτοδιοίκησης. Πρώτα εσωτερικές πτυχές και μετά η διεθνής διάσκεψη, λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ας μην τα φορτώνουν όλα στον πρόεδρο, σχολιάζει τα της οικονομίας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Μειωμένα τα εργατικά ατυχήματα στον Δήμο της Λευκωσίας. Σύντομα ο δεύτερος γύρος αδειοδότησης για την ΑΟΣ και για το φυσικό αέριο και συγερμική ασυνέπεια και υποκρισία δηλώσεις του ΑΚΕΛ για την στάση του Δημοκρατικού Συνεδρίου. Εφημερίδα Σημερινή βαφτίζεται σήμερα ο νέος πρωθυπουργός, θρίλερ για νερ γε... Ξαναπες το Παυλίδη. Θρίλερ για γερά νεύρα, το όνομα που θα διαδεχτεί το Γιώργο Παπανδρέου. Γραπτή δέσμευση για μεταρρυθμίσεις ζητά το Eurogroup. Υποέδα απαντά με αντιγνωμάτευση στο Υπουργείο Παιδείας. Συμπληρώνεται το παζλ για το γυναικολόγο. Σε αυξητική τάση η εγκληματικότητα, μείωση στα τροχέα. Στα όρια η κυπριακή οικονομία και πήρε φωτιά το, όχι το κορδελιό, πήρε φωτιά ο προεκλογικός για τις δημοτικές. Πάμε στον πολίτη. Έρχεται. Σήμερα ανακοινώνεται ο Πρωθυπουργός και η νέα κυβέρνηση. Να πούμε ότι το ΕΕ είναι με τελείες, δηλαδή Ευρωπαϊκή Ένωση. Έρχεται. Και θυμίζει 1977. Τότε ο Μιχάλης Μικρούλης της Μικρούλης ήταν. Φώναζε έξω, κρατούσε μια σημαία και φώναζε έρχεται. Και ήρθε στις 7 του Δεκέμβρη. Ναι, 7 του Δεκέμβρη. Μέρα των γενεθλίων του Άστρα. Ναι, ακριβώς. Για τον Μακάριο μιλούμε, κυρίες και κύριοι. Αυτός ερχόταν το 77. Πάμε παρακάτω στον πολίτη. Τμήμα Γεωργίας, Υπουργείο Οικονομικής Υπόθεσης, παραβιάζει την νομοθεσία. Λέει ότι έχει 22 συνολικά συγγενείς πρώτου βαθμού οι οποίοι εργάζονται σε αυτό το τμήμα. Η κρίση έφαγε σχολεία, αναστέλλονται όλα τα έργα ανέγερσης και επιδιόρθωσης. Οι υδρογονάνθρακες βρήκαν τους 5 σοφούς, ο λόγος για την επιτροπή που συστάθηκε. Κυβερνητικοί βγήκαν εκτός συμβουλίων. Η ΠΕΣ ζητά έρευνα για υπόδικο. ΠΟΕΔ, είμαστε νομότυποι. Και Έλενα Σκορδέλη έφυγε λόγω πονόδων του, λέει, ο λόγος για την δίκη, πάνω ψηλά για θεραπεία στην Κυπερούντα, ο λόγος για την αναβάθμιση του νοσοκομείου εκεί πάνω και σβήστε τα φώτα κύριοι, φωταψίες στα Υπουργεία. Πώς το είπες? Φωταψίες. Σβήστε τα φώτα, ναι. Σβήστε το φεγγάρι, λέει ο Πουλόπουλος. Όχι. Σβήστε τα φώτα, σβήστε το φεγγάρι. Εφημερίδα Αλήθεια, 93,5 επιδόματα με τη Σέσουλα, 93,5 εκατομμύρια. Λοιπόν, ψαλίδι στις φρουρές των πολιτικών, παρά προσπαρέτηση αλλά ελληνικά ο Σίλβιο Μπερλουτσκόνη, σήμερα αναμένεται κυβέρνηση στην Ελλάδα με τοπική σύγκρουση Υπουργείου και δασκάλων και πρώτα παραιτηθείτε και μετά εκλεγείτε, ο λόγος για τους δημόσιους υπαλλήλους. Αυτά και από την αλήθεια. Μιχάλης, ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, σε λίγο μαζί μας ο δήμαρχος και υποψήφιος για επανεκλογή στο Δήμο του Αγίου Αθανασίου, ο Κυριάκος Χατζητσούφης. Επανήλθαμε στην εκπομπή, κυρίες και κύριοι, και ειλικρινά διερωτώμε ποιος ειδικός μπορεί να με βοηθήσει, πώς λέγεται η ασθένεια εκείνη που δεν επιτρέπει στο μήνυμα, φεύγοντας από τον εγκέφαλο, να φτάσει όπως πρέπει να φτάσει στη γλώσσα, δηλαδή στο να το πει σωστά. Βεβαίως και εννοούσα ότι ο Μακάριος ήρθε πίσω στην Κύπρο στις 7 του Δεκέμβρη του 1974. Την πρώτη φορά είπα 77, μετά το επανέλαβα στο 77. Δεν είναι η πρώτη φορά που το παθαίνω. Είμαι μια φορά με τον κύριο Μύρου, τρεις φορές με διόρθωσε και εγώ επέμενα να το λέω με άλλο επίθετο. Βάση περιπτώσει, ελπίζω αυτή τη φορά να μην κάνω το ίδιο λάθος. Απέναντί μου κάθεται ο Δήμαρχος Αγίου Αθανασίου, ο οποίος διεκδικεί επανεκλογή και είναι ο Κυριάκος Χατζητσόφης. Σωστά το είπα? Σωστό, αυτή τη φορά σωστό. Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε. Ξέρετε, όταν υπάρχει αυτή η πίεση, αυτή η ένταση, όταν είσαι τρεις ώρες μπροστά στο μικρόφωνο και όχι μόνο αυτά. Ή όταν πολλές φορές επαναλαμβάνεις τα ίδια και τα ίδια, υπάρχει πιθανότητα να σου. Κάπου να μπλοκαριστεί και το μυαλό και τα μηνύματα και η γλώσσα που θα τα εκφέρει. Εσείς τόσα χρόνια στο Δήμο του Αγίου Αθανασίου δεν κουραστήκατε, δεν μπλοκαριστήκατε? Να σας πω, υπάρχει τόση ανάγκη για δουλειά, υπάρχει τόση ροή
νέων ζητημάτων ενώπιό μας που και να θέλεις να μπλοκάρεις, όλα αυτά σε ανανεώνουν και σου δίνουν εκείνα τα ερεθίσματα με τα οποία είσαι αναγκασμένος να κάνεις άλλες και άλλες σκέψεις για το πώς προχωρούμε παρακάτω. Μάλιστα. Είναι η τέταρτη θητεία που διεκδικείται, έτσι. Ακριβώς. Είναι Μάλιστα. η τέταρτη θητεία. Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι ο Κυριάκος Χατζητοφής ό,τι είχε να προσφέρει στο Δήμο το έχει προσφέρει καιρός, αν και νέος σχετικά σε ηλικία, μην νομίζει κανένας ότι σας πήραν τα χρόνια. Καιρός όμως να δώσει την ευκαιρία και σε άλλους ικανούς δημότες να δείξουν τι μπορούν να προσφέρουν και αυτοί. Τι απαντάτε σε αυτό το επιχείρημα, το οποίο είμαι σίγουρος ότι θα ακουστεί στην προεκλογική. Όχι, είναι αυτό που χρησιμοποιεί ο αρθυποψήφιος μου ήδη και τα επιτελεία του. Εμείς απαντάμε ξεκάθαρα, κύριε Παυλίδη, πεδίο δόξης λαμπρός σε όποιον θέλει να διεκδικήσει. Ξέρετε πολύ καλά ότι και ο χώρος από τον οποίο ξεκίνησα αυτή την δράση μου μέσα από την τοπική αυτοδιοίκηση έχει διαδικασίες οι οποίες ήταν εκεί, αλλά πολύ περισσότερο αυτό το οποίο έλαβα υπόψη μου ήταν την κοινωνία του Αγίου Αθανασίου, όλους αυτούς τους φίλους και γνωστούς που μαζί συναποτελούμε σήμερα τη δημοτική συνεργασία και είναι άνθρωποι από όλα τα πολιτικά φάσματα, οι οποίοι επιβεβαιώνουν αυτό το οποίο λέμε, ότι αυτή η πορεία δεν έχει ούτε αρχή ούτε τέλος. Όταν ξεκινήσαμε κάποτε πριν από 15 χρόνια και πολύ πιο πριν, διότι όπως έχω πει η ιστορία της τοπικής αυτοδιοίκησης του Άγιο Αθανάσιο άρχισε από το 86, είχα και τη δική μου συνεισφορά ως δημοτικός σύμβουλος, άρα λέω ότι αυτή η πορεία που είναι αέναη και προχωράμε στο χρόνο, σημασία έχει να την διεξέρχεσαι με επιτυχία και να μπορείς να βρίσκεις ανθρώπους συνεργάτες, ικανούς, να στηρίζουν το έργο το οποίο συνολικά και ομαδικά παράγεις, αλλά και από την άλλη πλευρά ανθρώπους οι οποίοι να μπορούν να στηρίζουν την προσπάθεια και τις πολιτικές σου επιλογές. Μάλιστα. Λοιπόν, πρωτούμπω στα ερωτήματα που αφορούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Δήμος του Αγίου Αθανασίου σύμφωνα με αρκετούς δημότες, θα ήθελα να σας δώσω την ευκαιρία να μας πείτε ποια έργα έγιναν την τελευταία πενταετία και το πιο σημαντικό που ενδιαφέρει, αντιλαμβάνομαι, τους δημότες, είναι ποια έργα βρίσκονται στα σκαριά ή υπό εξέλιξη. Αναφίβολα, και είναι γι' αυτό που λέω ότι αυτή η δουλειά δεν έχει ούτε αρχή ούτε τέλος. Έχουν γίνει σημαντικότατα έργα και δεν θα μπω στα επιμέρους μικρά έργα τα οποία μπορεί ο καθένας στη γειτονιά του να τα βιώνει. Λέω για τα μεγάλα έργα, λέω για την κεντρική πλατεία του Δήμου, ένα μεγάλο πολεοδομικό έργο που άλλαξε άρδιν την όψη του Δήμου μας και έχει δημιουργήσει νέες προϋποθέσεις για την παραπέρα ανάπτυξη του κέντρου του Δήμου. Και το λέω αυτό γιατί, ξέρετε, έχουμε μάθει σε αυτόν τον τόπο να τα περιμένουμε όλα από το δημόσιο, όλα από τις τοπικές αρχές, τη στιγμή που και ο καθένας από μας μπορεί να στηριχτεί πάνω σε αυτά τα οποία έχει θεμελιώσει μια αρχή, είτε αυτή είναι Δήμος, είτε είναι Κοινοτικό Συμβούλιο, είτε είναι το κράτος, και ο ιδιωτικός τομέας να συμβάλλει στο να μπορέσει παραπέρα μια περιοχή να εξυγχρονιστεί, να αναβαθμιστεί. Για παράδειγμα, η κεντρική πλατεία. Έχει δημιουργηθεί ένας όμορφος, πανέμορφος χώρος, όλοι το παραδέχονται, με ασφαλείς προσβάσεις, χωρίς διακίνηση αυτοκινήτων εκτός των υπηρεσιακών. Στην περίμετρο, και πάω στο άλλο σας ερώτημα, ετοιμάζουμε να ξεκινήσουμε την τρίτη φάση αυτού του έργου που περιλαμβάνει δημοτική βιβλιοθήκη, χώρους αναψυχής, πολυχώρο για την νεολαία, και δεν υπάρχει επί του παρόντος από τον ιδιωτικό τομέα καμιά πρωτοβουλία για το τι μπορούμε να κάνουμε κι εμείς, έστω μια απλή καφετέρια. Επειδή αναφερθήκατε στην κεντρική πλατεία, ένας δημότης μου είπε ότι είναι πάρα πολύ ωραία όντως, αλλά χρήζει περαιτέρω βελτίωσης ή καλύτερα ανάπλασης, μου είπε. Είναι αυτό που λέμε, ότι γίνονται και άλλα έργα παρεμφερή. Αλλά το δημόσιο έχει καταθέσει, κύριε Παυλίδη, στη συγκεκριμένη περίπτωση ένα ποσό το οποίο θα φτάσει ίσως στα 6 εκατομμύρια. Εμείς τι κάνουμε, οι υπόλοιποι. Δηλαδή, περιμένουμε από το Δήμο να γίνει και επιχειρηματίας σε ό,τι αφορά στους χώρους αναψυχής, διότι για μας το στοίχημα ήταν η πλατεία αυτή να είναι ένας χώρος κοινωνικής συνέβρεσης, χώρος ψυχαγωγίας, χώρος για το οποίο τα παιδιά, η τρίτη ηλικία, να μπορεί με ασφαλισμένο τρόπο να απολαμβάνει όλα αυτά που έχουμε δημιουργήσει. Πιστεύω ότι σε ένα βαθμό γίνεται. Υπάρχει πάρα πολύ περιθώριο. Παρακάτω,
30 μέτρα πιο κάτω από αυτό που μιλούμε, ετοιμάζουμε το Δημοτικό Μουσείο, το Λαογραφικό Δημοτικό Μουσείο, με την βοήθεια του Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Λεμεσού. Στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας και της υγείας, έχουμε παραδώσει σαν αποτέλεσμα της συνεργασίας μας με άλλους δύο δήμους και του κράτους το Κέντρο Υγείας. Είναι κάτι το οποίο πιστεύω πως αποτελούσε μια καινοτομία, μια πρωτοπόρο ενέργεια θα έλεγα, στο να φέρουμε την πρωτοβάθμια ιατροφαρμακευτική περίθαλψη πιο κοντά, να αποκεντρώσουμε αυτή την μεγάλη θα έλεγα σημασίας ανάγκη κάτω του πολίτη στην καθημερινότητά του, και πιστεύω είναι ένα από τα έργα τα οποία εκτιμιέται αφάνταστα. Αυτό το οποίο θέλουμε είναι την καλύτερη δυνατή στελέχωση για παραπαραξιοποίηση του. Έχουμε πραγματώσει μια σειρά από πάρκα και χώρους πρασίνου, οι οποίοι έχουν δοθεί και πιστεύω ότι κοσμούν τον Δήμο μας. Έχουμε ολοκληρώσει οδικά δίκτυα και ετοιμάζουμε άλλα τόσα. Μιλώ για δρόμους οι οποίοι είχαν τα προβλήματά τους και πιστεύω ότι η ολοκλήρωσή τους, έστω και αν κάποια ακόμα βρίσκονται σε πορεία υλοποίησης ή βρίσκονται σε πορεία κατασκευής, θα δώσει μια νέα ευκαιρία ανάπτυξης και ασφαλής διακίνησης στον κόσμο μας. Λοιπόν, σας είπα και εκτός αέρα ότι προκειμένου να πραγματοποιήσουμε αυτή τη συνέντευξη, ζήτησα βοήθεια ακροατών που ζουν στον Δήμο του Αγίου Αθανασίου. Ένα από τα αιτήματα που άκουσα έχει να κάνει με τις οδικές αρτηρίες του Δήμου. Συγκεκριμένα άκουσα ότι δεν υπάρχει σύνδεση, παραδείγματος χάρη, με τον παραλιακό δρόμο. Υπάρχει ανάγκη δημιουργίας οδικών κόμβων σε κάποιες περιοχές, όπως είναι η περιοχή του εστιατορίου Γεύσιμου. Είπαν, δεν ξέρω, για να είμαι ειλικρινής, απολογούμε, δεν έχω η διαγνώση, αλλά αυτά μου είπαν, αυτά τα ερωτήματα θέτω, κύριε Δήμαρχε. Και όταν σας καλέσαμε μετά την εκδήλωση του Παύλου Λιασί, δεν μας κάνει την τιμή να δείτε και τον νυχτερό του Άγιου Αθανάσιου. Ναι. Πάση περιπτώσει. Όντως, η πρόσβαση προς τη θάλασσα υπάρχει. Υπάρχει, η λεωφόρος Αγίου Αθανασίου έχει σταδιακά εκτελεστεί σε ένα μεγάλο μέρος. Αυτό το οποίο υπονοούν πιθανώς οι ακροατές σας και έχουν δίκιο, είναι την ευθυγράμμιση της πορείας προς το παραλιακό μέτωπο. Και μιλάμε για το πολεοδομικό έργο της λεωφόρου Αγίου Αθανασίου που πρέπει σε κάποια φάση να ολοκληρωθεί. Mm-hmm. Τα σχέδια έχουν εγκριθεί. Έχουν περάσει από τον φορέα κυκλοφοριακών μελετών. Έχουν γίνει όλες οι αναγκαίες προεργασίες. Αυτή τη στιγμή η μπάλα είναι στο Υπουργείο Συγκοινωνιών. Το οποίο, και αυτό δεν το λέω με την κακή έννοια, απλώς λέω ότι θα πρέπει οπωσδήποτε. Αυτή τη στιγμή έχουν γίνει τα ρυθμιστικά σχέδια, έχουν τύχει όλων των εγκρίσεων και από την τοπική αρχή και από τους αρμόδιους, από το αρμόδιο φορέα που αφορά στην ασφάλεια. Θα πρέπει να προχωρήσουμε τάχιστα στην ετοιμασία των κατασκευαστικών σχεδίων. Μα είχα την εντύπωση όταν ήρθε πριν ένα χρόνο περίπου στο Δήμο σας η κυρία Μαρκουλή, τότε ήταν Υπουργός Συγκοινωνιών, είχατε συναποφασίσει και είχατε πάρει δεσμεύσεις από την Υπουργό. Ακριβώς, ότι το Υπουργείο θα προχωρούσε στην ανάθεση στον ιδιωτικό τομέα, στην ετοιμασία της σχετικής μελέτης και των κατασκευαστικών σχεδίων. Τι έγινε εκείνη η απόφαση? Φαίνεται ότι είναι ακόμα στο Υπουργείο. Ξεμείναμε από λεφτά. Για να πούμε και την αλήθεια, έχω ζητήσει την περασμένη εβδομάδα συνάντηση με τον νέο Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων, τον κύριο Φλουρέντζο, γιατί αυτά τα 3-4 ζητήματα που αφορούν στην εκτέλεση οδικών έργων θα πρέπει, ανεξάρτητα του που βρίσκεται σήμερα η ικανότητα, η οικονομική του ευρύτερου κρατικού τομέα, να μην φεύγουν από το στόχο μας. Μάλιστα, για τους κόμβους, τους μικρούς. Οι κόμβοι είναι σε προχωρημένο στάδιο μελέτης ο ένας και στον άλλο έχουμε προχωρήσει σε προκήρυξη προσφορών. Η δέσμευσή μας, κύριε Παυλίδη, είναι να ξεκινήσουμε αμέσως μετά τις γιορτές. Μιλάμε για τον κόμβο της Καρτεσίου, εκεί στην είσοδο του Αθανασίου, και ακριβώς επειδή ήδη από την ανατολική πλευρά υπάρχουσε εξέλιξη κατασκευαστικά έργα. Αναπλάθεται η οδός ανοικοδομήσεως, το πιο νευραλγικό θα έλεγα οδικό δίκτυο του Δήμου μας. Θα ήταν αδόκιμο εν μέσω γιορτών να ανοίξουμε και ένα δεύτερο μέτωπο τη στιγμή που θα πρέπει να προχωρήσει πιο πολύ το έργο της ανοικοδομήσεως για να υπάρχει ικανοποιητικότερη πρόσβαση, γιατί σίγουρα θα επηρεαστούν κάποιες κινήσεις. Οι προσφορές κατακυρώνονται την άλλη εβδομάδα και ξεκινάμε με την καινούργια χρονιά. Θέλω με αυτή την ευκαιρία ακόμα μια φορά να
Θα ζητήσω από τους δημότες που μας ακούν και όλους όσους επισκέφτονται τον Άγιο Αθανάσιο κατανόηση. Υπάρχουν σε εξέλιξη πάρα πολλά έργα. Αυτό ήταν το χαρακτηριστικό αυτής της Δημαρχίας. Και σίγουρα τα έργα προκαλούν αναστάτωση, αναπόφευκτα πολλές φορές μπορούν να ταλαιπωρήσουν κόσμο, αλλά τα καλά της κόπης χτώνται και τα έργα σε κάποια ώρα θα τελειώσουν. Όμως η ασφάλεια των έργων, τέλος πάντων το καλό το αποτέλεσμα θα το απολαμβάνουμε για μια χρόνια. Μια και το θέσατε το θέμα, είναι ένα από τα παράπονα τα οποία άκουσα χθες, είναι αυτό της ηχορύπανσης. Η ηχορύπανση η οποία προκαλείται, όπως λένε πολλοί, από τα έργα, τα οποία όμως κακά τα ψέματα ή καλά τα ψέματα, τι λέω τώρα, κακά τα ψέματα αργά ή γρήγορα θα τελειώσουν. Εκείνο όμως που ανησυχεί περισσότερο τους ακροατές, τους δημότες, είναι ότι υπάρχουν ειδικά σε ώρες αιχμής, επειδή είναι δίπλα και οι αυτοκινητόδρομοι, κυκλικοί κόμβοι, παρακαμπτήρι κλπ. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη χορύπανση, κύριε Δήμαρχε, και διαρτώνται αν υπάρχει τρόπος να υπάρξει φραγή αυτού του ήχου. Να τα ξεχωρίσουμε. Υπάρχει οχληριά η οποία είναι αποτέλεσμα των έργων που κατασκευάζονται μέσα στον Δήμο σε αρτηρίες, όπως ανέφερα προηγουμένως, ή και άλλες. Και υπάρχει και ο θόρυβος που προέρχεται από τον αυτοκινητόδρομο. Σε ό,τι αφορά τον εντός των τυχών θόρυβο από τα έργα, αναπόφευκτα ένα χρονικό διάστημα έχει απομείνει μέχρι την ολοκλήρωση του έργου. Θα τελειώσει. Το λοιπόν. Και πάμε στο δεύτερο θέμα το οποίο έχετε θίξει, που είναι ο θόρυβος από τον αυτοκινητόδρομο, και εκεί νιώθω ότι η κάτοικη είναι δικαιολογημένη. Για ποιο λόγο? Αν θυμάστε, τότε ο αυτοκινητόδρομος το 2002 είχε αποφασιστεί να γίνει και οι περιβαλλοντικές μελέτες θα ήταν υποχρέωση των επιτυχών των προσφοροδοτών. Σε κάποιες των περιπτώσεων είχαν προβλεφθεί και έχουν μπει συστήματα καταστολής του θορύβου ή τα γνωστά εχοπετάσματα. Έχουν μείνει κάποια σημεία του αυτοκινητόδρομου για τα οποία υπάρχει δέσμευση από πλευράς του Τμήματος Δημοσίων Έργων πώς θα προχωρούσαμε. Και μιλάμε για περιοχές οι οποίες γυρνιάζουμε κατοικίες. Και εδώ είναι που ακόμα μια φορά κάνουμε έκκληση προς το Τμήμα Δημοσίων Έργων, το οποίο είναι και υπεύθυνο και αρμόδιο. Εξάλλου έχουμε πει ότι υπάρχει ευρωπαϊκή οδηγία αυτά τα ζητήματα, ότι εκεί και όπου επιχειρείται η αναμόρφωση ή τέλος πάντων ανακατασκευή, δεν πρέπει το αποτέλεσμα στο τέλος της ημέρας να είναι χειρότερο από αυτό που ήταν προηγουμένως. Δεν μπορούν να μπουν ηχοπετάσματα, κύριε Δημαρχέ? Βεβαίως έχουν ξεκινήσει. Πέρσι είχε μπει μία σειρά από ηχοπετάσματα. Παραμένει ακόμα μια περιοχή του Δήμου για την οποία θα αποδεσμεύεται ένα κονδύλι της τάξης των 3 εκατομμυρίων από πλευράς των δημοσίων έργων. Φαίνεται πως σταλώσαμε στην οικονομική δυσπραγή αυτή τη στιγμή και με αποτέλεσμα να ταλαιπωρείται ο κόσμος, και εμείς σίγουρα να εισπράσουμε αυτά τα παράπονα. Να πω και στους φίλους σας, τους ακροατές σας που σας έχουν κάνει αυτό το παράπονο, ότι είναι ένα από τα αιτήματα που έχουμε ζητήσει έντονα από τον Υπουργό να δοθεί ένα τέρμα, γιατί λέω ότι είναι δικαιολογημένα παράπονα. Μας απομένουν 3 λεπτά και έχω 3 ερωτήσεις. Αν κρίνω από τα παράπονα που υποβάλλονται στην ιστοσελίδα του Δήμου, διότι μπήκα και εκεί, οι κάτοικοι θεωρούν ότι υπάρχει πρόβλημα καθαριότητας στον Δήμο, κύριε Χατζητσοφή. Άδεια οικόπεδα, λένε, γεμάτα ερπετά, σκουπίδια σε δρόμους και πεζοδρόμια, όχι και τόσο καθαρά. Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η εκτίμηση των ακροατών σας. Όχι των δημοτών σας. Ναι, των ακροατών σας, δημοτών σας. Εγώ μπήκα στην ιστοσελίδα σας. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, λέμε ότι ένας Δήμος ο οποίος αναπτύσσεται και έχει τα χαρακτηριστικά του Δήμου Αγίου Αθανασίου, δηλαδή μια νέα περιοχή, που σίγουρα η ανάπτυξη επί του παρόντος είναι και διάσπαρτη, υπάρχουν άδεια οικόπεδα, υπάρχει βλάστηση, γίνεται προσπάθεια συνεχώς από την υπηρεσία του Δήμου, και τα σχόλια τα οποία εμείς παίρνουμε, ή τουλάχιστον η έρευνα της κοινής γνώμης, είναι πολύ πιο θετικά από αυτά τα οποία εσείς έχετε αναφέρει. Σε ό,τι αφορά στην αναφορά σας για πεζοδρόμια κτλ., νιώθω ότι γίνεται αρκετή δουλειά. Να. Τώρα, δεν αποκλείω σε κάποιες των περιοχών, όπως έχω πει, τις πιο απομακρυσμένες, να υπάρχει ίσως μια αργοπορία στο να ανταποκριθούν άμεσα
υπηρεσίες του Δήμου, αλλά μιλάμε για μια τεράστια έκταση οικοπεδοποιημένη επί το πλείστον, με άδεια τα οικόπεδα. Φανταστείτε μετά από μια καλή χρονιά όπως ήταν πέρσι ο χειμώνας, να μιλάμε για άμεση καθαριότητα μέσα σε ένα μήνα. Αυτό είναι αδύνατο. Το επόμενο ερώτημα δεν αφορά βέβαια μόνο το Δήμο Αγίου Αθανασίου, μακάρι να αφορούσε μόνο το Δήμο Αγίου Αθανασίου, αφορά ένα παγκύπριο φαινόμενο. Μιλώ για την παραβατικότητα των νέων, κύριε Χατζητοφή. Έχουμε προσπαθήσει με βάση... Έχετε πρόβλημα κι εσείς. Σίγουρα και δεν θα το κρύψουμε από το χαλί και θεωρώ ότι είμαστε από τους Δήμους που έχουμε κάνει συγκεκριμένες ενέργειες και σε θέματα πρόληψης αλλά και σε θέματα τέλος πάντων μείωσης του φαινομένου. Και εξηγούμε ότι οι προσπάθειες μας από το 2002 ήταν να υπάρξουν από πλευράς μας πρωτοβουλίες, δράσεις, παρεμβάσεις, θεσμοί που να μπορούν να προσφέρουν στους νέους της περιοχής, και όταν λέω νέο ξεκινώ από τις πιο μικρές ηλικίες, ευκαιρίες απασχόλησης, ψυχαγωγίας, ευκαιρίες που να μπορούν τα απογεύματα τους να έχουν με τι να ασχοληθούν οι νέοι, γιατί από εκεί ξεκινά το πρόβλημα. Έχουμε κάνει και άλλες παρεμβάσεις σε ό,τι αφορά στη στήριξη της οικογένειας, γιατί είναι ένας τομέας στον οποίο οφείλουμε όλοι, και όταν λέω όλοι, ξεκινώντας από το κράτος, από την πολιτεία, να δώσει χείρα συνεργασίας στις τοπικές αρχές, γιατί πιστεύω ότι εκεί είναι τα προβλήματα και εκεί πρέπει να γίνεται άμεσα η πρόληψη και η παρέμβασή μας, και σε αυτό έχουμε προσφέρει πάρα πολλά τον τελευταίο καιρό μέσα από το πρόγραμμα Λιτό, το οποίο ουσιαστικά κατευθύνεται στην κατεύθυνση της στήριξης της οικογένειας, αλλά και σε ό,τι αφορά στην παραβατικότητα στο διαδάφτα, δηλαδή όταν βλέπεις τον άλλον να καταστρέφει δημόσια περιουσία. Γιατί μιλήσαμε προηγουμένως για πάρκα τα οποία φτιάχνουμε, αλλά αυτό το οποίο μας πληγώνει είναι να τα βλέπουμε έρμεο πολλές φορές σε πράξεις και δραστηριότητες ανθρώπων τις οποίες κανένας δεν θα ήθελε να βλέπει. Ρωτάτε τον κύριο Δήμαρχο, λέει ακροατής, σας παρακαλώ, η οδός Ανδρέα Μαπούρα είναι για τον λαϊκό ποιητή? Ναι. Μάλιστα. Και αυτό μου δίνει αφορμή να πω ότι είστε συγχαρητηρίων για την πολιτιστική σας. Έχουμε προσπαθήσει να δώσουμε ονόματα αυτών των ανθρώπων που πιστεύω ότι έχουν αναδείξει την πολιτιστική κληρονομιά αυτού του λαού, και μάλιστα θα πω ότι είναι κοντά στα εκπαιδευτήρια μας. Ήδη έχει σημασία τα παιδιά που περνούν. Ακριβώς. Να βλέπουν και να προβληματίζονται ποιοι ήταν αυτοί. Σε αυτόν τον τόπο δεν υπήρξαν μόνο ήρωες, τους οποίους επίσης πρέπει να τιμούμε, υπήρξαν και άνθρωποι των γραμμάτων, των τεχνών. Τους τιμούμε όλους, και πρέπει να τους τιμούμε και αυτούς. Φτάνει να μπορούμε ο καθένας μας να διαβάζει το έργο και την προσφορά του καθενός. Λοιπόν, να διαβάσω 2-3 μηνύματα. Μακάρι να ήταν όλοι όσοι ανακατεύονται με τα κοινά σαν τον Κυριάκο. Ανθρώπινος, εργατικός, ικανός και με μέλλον μπροστά του. Καλή επιτυχία από τον Σταύρο Μάρκου το μήνυμα αυτό. Γνώρισα τον κύριο Χατζητοφίλε στις δημόσιες ακροάσεις στη Δερίνια για το τοπικό σχέδιο. Πρόκειται για έναν άνθρωπο με πολλά χαρίσματα. Κοινωνικός, ευχάριστος, ηγετικός, ενημερωμένος, καθοδηγητικός. Μπράβο του. Εγώ θα πω ότι εντάξει, το Δήμο Αγίου Θανασίου δεν το ξέρω πολύ καλά. Ξέρω πολύ καλά όμως το πολιτιστικό σας κέντρο. Μακάρι όλοι οι Δήμοι και οι κοινότητες να είχαν τόσα ωραία κτίρια. Γεμάτα βέβαια με κόσμο και με πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις. Ο τομέας του πολιτισμού είναι για μας ξεχωριστό κεφάλαιο. Είναι η πιο σοβαρή επένδυση, αγαπητέ μου Γιώργο, την οποία πρέπει να κάνουμε. Γιατί αν μιλάμε για σχήμια και παραβατικότητα, θα την ξεπεράσουμε μόνο μέσα από αυτή την αντίληψη, μέσα από αυτή τη στάση ζωής. Ο πολιτισμός μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά, και γι' αυτό έχουμε καλλιεργήσει και πολιτιστικούς ομίλους. Έχουμε καθιερώσει τη διαβίου μάθηση, γιατί πιστεύουμε ότι ο άνθρωπος συνεχώς θα πρέπει να μορφώνεται και να επιμορφώνεται, και νιώθω ικανοποιημένος με τη δουλειά που γίνεται σε ό,τι αφορά σε αυτόν τον τομέα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χατζητοφή. Εγώ σας ευχαριστώ και για τις ερωτήσεις και για τις παρατηρήσεις των δημοτών μας, ακροατών σας. Ευχαριστώ πολύ και τους ακροατές για το ενδιαφέρον που δείχνουν για την υγεία μου. Κάποιος μου λέει ότι μάλλον αυτό που έχω είναι δυσλεξία. Άλλος μου λέει είναι γεράματα εκτός και αν είναι έρωτας. Ενώ ένας τρίτος μου λέει ότι έχω χαμηλό σίδηρο. Διερωτάτε αν έχω χαμηλό σίδηρο. Είναι χαρακτηριστικό, λέει, της έλλειψης να βγαίνουν από το στόμα λέξεις που δεν έχεις πρόθεση να πεις. Ενώ ένας τελευταίος με τον οποίο θα συμφωνήσω μου λέει ότι μάλλον πάσχεις από υπερκόπωση. Λοιπόν, αν είναι το τελευταίο. Είναι το πιο σίγουρο. Αν είναι το τελευταίο, δυστυχώς πολύ σύντομα θα απουσιάσω για 1-2 μήνες από το σταθμό. Οπότε, αν είναι υπερκόπωση, θα μου περάσει. Θα επανέλθουμε, κυρίες και κύριοι.
αν, λέω αν, αν όλα δεν συνέβαιναν τόσο νωρίς, η αποβολή σου από το γυμνάσιο στην πέμπτη τάξη, μετά Χαϊδάρη, Αϊστράτης, Μακρονήσι, η Τζεδίν, αν στα 42 σου δεν ήσουν με σπονδυλαρθρίτιδα ύστερα από τα 20 χρόνια της φυλακής, με δύο διαγραφές στην πλάτη σου, μια δήλωση αποκηρύξεως όταν σ' απομονώσα στο ψυχιατρίο, αν σήμερα λογιστής σε ένα κατάστημα ειδοδήμων, άχρηστος πια για όλους, στημένο λεμόνι, ξοφλημένη περίπτωση με ιδέες από καιρό ξεπερασμένες, αν, λέω αν, με λίγη καλή θέληση ερχόταν όλα κάπως διαφορετικά ή από μια τυχαία σύμπτωση, όπως σε τόσους και τόσους συμμαθητές, φίλους, συντρόφους, δεν λέω αυρόχης ποσή, αλλά αν. Φτάνει. Μ' αυτά δεν γράφονται τα ποίηματα. Μην επιμένεις. Άλλον αέρα θέλουν για να αρέσουν. Άλλη μετουσίωση. Το παραρίξαμε στη θεματογραφία. Ήταν το ποίημα «If» του Μανώλη Αναγνωστάκη. Απίγγειλεν ο ποιητής. Άστρα 92.8. Η δεύτερη ραδιόφωνο. Με νεανική ψυχή. Έπε απτερόεντα. Καθημερινά με τον Γιώργο Παυλίδη. Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Alpha Bank. Μπράβο ρε παιδιά, καλορίζικο το σπίτι. Πότε θα μας κάνετε το τραπέζι? Μόλις πάρουμε τραπεζαρία. Τώρα δεν χρειάζεται να περιμένετε. Και δικό σας σπίτι και εξοπλισμένο με το Alpha Κατοικία από την Alpha Bank. Ένα προνομιακό στεγαστικό πρόγραμμα με ανταγωνιστικό επιτόκιο, μεγάλη διάρκεια αποπληρωμής, δωρεάν ασφάλεια πυρός για τον πρώτο χρόνο, αλλά και 1000 ευρώ σε δωροκάρτα IKEA για να εξοπλίσετε το σπίτι σας. Alpha Bank. Και για το δικό σας σπίτι, μαζί. Όροι και προϋποθέσεις στο www.alphabank.com.cy.